κατάκτηση, κύριε Καρακακό, κύριε Καρακακό, κύριε Καρακακό, προσέξτε κάτι. Τι? Αναφέρεστε σε μένα. Το βάπτισμα του πυρός το έχω πάει από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Θα το ξαναζητήσω σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Και το έχω πάει ενισχυμένο και πάρα πολύ δυνατό. Εγώ δεν ήρθα στο Δημοτικό Συμβούλιο κλείνοντας την πόρτα. Δεν σας αμφισβητώ. Εγώ ήρθα σημαία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς λοιπόν πείτε στον κόσμο. Ακούστε, με αμφισβητείτε όταν μου αποδίδετε το χειρότερο. Διγλωσία. Δεν έχετε. Και ασυνέπεια. Όχι. Αυτό το έχετε μονίμως εσείς, κύριε Καρακακό. Εγώ σαν έγκυα δεν σου πει τίποτα. Εγώ είμαι στην Καρακακό. Είστε ένα αντιδημαρχό που δεν έχετε πρόσωπο να συζητήσετε με του κατοίκου, που χειροκροτήσατε ένα περιφερειάρχη για να φέρει ένα δεματοποιητή να τον βάλει σε ένα χώρο που μία απόφαση διοικητικού επαιτίου του απαγορεύει και έρχεστε και λέτε με θράσος ότι δεν μου απαντάτε γιατί είναι άκυρο το θέμα όταν κάνω έκκληση. Ναι. Εγώ να κάνετε διάλογο και να πείτε στους κατοίκους, κύριοι, ελάτε εδώ, υπάρχει μια αναγκαιότητα να το εξετάσουμε. Είσαστε εδώ όταν του ζητούσαμε του κυρίου Πιώτα να έρθει απέναντι. Όταν είχαμε κάνει 10 τουλάχιστον συναντήσεις και αρνιόταν. Ξέρετε που φαίνεται το ξέρετε αυτό, κύριε Πιώτα. Επειδή εγώ είμαι και του Σαρνιού και του Νημανιού, θα σας πω τι ξέρω. Ότι όταν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Καρακάκο, που επαπειλούντο οι οδηγοί των απορριμματοφόρων να πάνε εκεί, έρχονταν στην οικία μου οι εργάτες και έλεγαν: αν δεν υπογράψεις εσύ, Χρήστο Πιώτα, ότι θα μας υπερασπιστείς, δεν ακούμε ούτε Κανακάκο ούτε κανένα. Και έβαλα βαθιά πλατιά την υπογραφή μου για να ανοίξει ο χαδά. Όταν μιλάτε λοιπόν για Χρήστο Πιώτα, δεν θα μου λέτε εσείς που ήσουνα, εγώ ήμουνα εδώ, έκανα δημοτικό συμβούλιο, ήμουνα στο αστυνομικό τμήμα, ήμουνα μπροστά εις παντού. Εγώ που ήμουνα. Εσείς που ήσασταν, ήσασταν πίσω από εμένα. Πάνω με. Και πίσω από όλους. Κύριε Πιώτα, εγώ είμαι πρόεδρος της Βουλής στο Καστανάκι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να συζητήσω από άλλο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, να μην το ξέρω. Τουλάχιστον κάντε κάτω. Κύριε Καναγκάκη, δεν μπορείτε εσείς. Κύριε, δεν μπορείτε εσείς. Ακούστε, ναι. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο αυτή η κατάσταση. Ήμουν κόσμιος, κύριε Πρόεδρε. Δεν είπα εγώ αν είστε κόσμιος ή όχι. Εγώ λέω δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η αντίκριση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Το θέμα μας είναι συγκεκριμένο και η συζήτηση επί του θέματος νομίζω ότι πρέπει να κλείσει. Και να τοποθετηθούμε επί του θέματος της σημερινής διάταξης. Δεν έχουμε θέμα. Δύο κουβέντες. Κλείνω με την πρόκληση. Κλείνω. Κύριε Πιώτα, μη με προκαλείτε ότι είσαστε μπροστά εσείς και πίσω. Παρακαλώ, μην μιλάτε σε αυτό. Τελειώνω αυτό. Πάντοτε. Τελειώνω. Με βιάνει αυτό το πω. Όταν εγώ έχω καθίσει στο σκαμί 4 φορές, εσείς την κάνατε με ελαφρά πηδηματάκια και φεύγετε, κύριε Πιώτα. Κύριε Σαλιγκάρη, κύριε Πολυφάνεια, Σαλιγκάρη. Χωρίς να διαθέτετε ούτε γνωσιολογικά προσόντα, ούτε να μας έχετε πείσει περί των κοινωνιών σας. Άλλοι σας έφεραν αυτού. Ο Πιώτας παραιτήθηκε από πρόεδρο του Συμβουλίου γιατί ήταν την ευδειξία που δεν είχατε εσείς. Γιατί ήθελα να συμμετάσχω εκεί που συμμετέχετε εσείς. Παραιτήθηκατε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που σας λέω, το ποιος είναι ο Πιώτας, φάνηκε στους ταμπούς, είσαι εδώ πέρα, χάρη στον Πιώτα. Εξελέγεις τελευταίος των τελευταίων, χάρη στον Πιώτα. Αλλά η αγαριστία είναι το μεγαλύτερο αντίκτυπο που δεν υπάρχει στο ποινικό κώδικα. Και δεν σε προκάλεσε αυτό το Καρακακό, αλλά αφού προκάλεσε θα τα ακούσεις. Είσαι εδώ, χάρη στον Πιώτα. Πες στον κόσμο σε τι σειρά εξελέγεις. Και τόρμα να πεις αν θα ξαναπροδιδευτείς. Τίποτα άλλο. Καλό ότι κοποστοποίησες και για τον δηματοποιητή. Θα πω σε ό,τι με αφορά επίσης.